Καλημέρα πρώτα απ' όλα σε όλους τους φίλους στη metal ελληνική κοινότητα, στην υγειά μας. Ο πρώτος καφές της ημέρας, πρώτη φραπεδιά. Έρχοντα εδώ να είναι με τον ψεκούν, παρεπιπτόντως, δεν έχω κοιμηθεί όλο το βράδυ. Για όποιον ίσως παρακολουθεί τις εξελίξεις, χθες γύρω στις 2 η ώρα τα μεσάνυχτα προς τα ξημερώματα δεχτήκαμε ένα μεγάλο μπαράζ πυράβλων, 300 και πύραυλοι από το Ιράν εναντίον του Ισραήλ, εναντίον ολόκληρου του Ισραήλ. Αν και περισσότεροι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν, παρόλα αυτά ένα μεγάλο κομμάτι της νύχτας μετά τα ξημερώματα, από τα μεσάνυχτα προς τα ξημερώματα, το περάσαμε στα καταφύγια. Λοιπόν, και αυτή βέβαια η κατάσταση χθες είναι η συνέχεια του πολέμου στον οποίο ζούμε, που έχει ξεκινήσει από την 7η Οκτωβρίου του 2023. Και δεν νομίζω ότι η κατάσταση θα τελειώσει εδώ, αλλά θα υπάρχει κατά πάσα πιθανότητα και συνέχεια. Λοιπόν, αλλά δεν είναι το θέμα μου τώρα να μιλάω για αυτά τα θέματα σε αυτό το κανάλι. Το θέμα μου είναι να μιλήσω λίγο για μουσική, όσο γίνεται, γιατί χρειάζεται να πάρουμε και δύναμη. Συγχωρέστε με επιπλέον που κάνω τώρα το βίντεο από αυτή την πλευρά του δωματίου, που βλέπουμε περισσότερο τη βιβλιοθήκη ως ένα σημείο. Από την άλλη πλευρά έχω και εδώ πέρα όμως ολόκληρη βιβλιοθήκη με CD. Λοιπόν, δεν είναι μόνο αυτό που βλέπουμε συνήθως που βλέπετε συνήθως όταν κάνω από την άλλη πλευρά του δωματίου το βίντεο. Αν και πρέπει το τελευταίο καιρό να τα βάλω σε σειρά, γιατί έχω βγάλει πολλά, έχω βάλει κτλ. Λοιπόν, θα ήθελα να κάνω αναφορά σε κάποιους δίσκους, έτσι πεταχτά. Κάνω από αυτή την πλευρά του δωματίου τώρα το βίντεο, εξαιτίας ότι από το πρωί μιλάω με διάφορους τηλεοπτικούς σταθμούς διαμέσου του Skype στην Ελλάδα και στην Κύπρο για την κατάσταση εδώ πέρα, την τεκτενόμενη στο Ισραήλ, και γι' αυτό τους μιλάω από αυτή την πλευρά. Και τώρα είναι λίγο δύσκολο να αλλάξω την πλευρά, γιατί σε λίγο θα ξαναπάρουν τηλέφωνο. Πάμε για την ώρα να δούμε κάποια albums. Και να ξέρετε ότι αυτό το βίντεο μου κάνει περισσότερο καλό ψυχολογικά, ως ένα σημείο. Δεν είναι το θέμα ότι φοβόμαστε, δεν φοβάμαι. Δεν ανησυχώ, αλλά και πάλι, όταν βλέπεις τα παιδιά σου, ιδιαίτερα τα μικρά σου παιδιά, να είναι. Η μικρή μου κόρη είναι τώρα 10 χρονών και δυσκολεύεται. Και μόνο που ακούει τις σιρήνες, δυσκολεύεται. Κάθε φορά και πάλι δυσκολεύεται. Το ίδιο ισχύει για την σύζυγό μου, το ίδιο ισχύει για τη μεγάλη μου κόρη. Η μεγάλη μου κόρη είναι 20 χρονών, αλλά ο γιος μου 15 χρονών. Αλλά δεν είναι απλό, δεν είναι απλό, δεν είναι απλό. Πάμε λοιπόν. Και αυτό, κάνοντας αυτά τα βίντεο ακόμα και λίγο ακόμα, είπα να κάνω, σκεφτόμουν να κάνω το βίντεο αυτό, μην το κάνω τώρα. Είπα, ας το κάνω, πώς το λένε, βοηθάει περισσότερο εμένα. Να είστε καλά για τη συμπαράσταση. Λοιπόν, και για την τηλεθεάση, ακρόαση, ό,τι θέλετε, ότι παρακολουθείτε το κανάλι μου εδώ και χρόνια, να είστε καλά. Λοιπόν, να ξεκινήσω εδώ πέρα με το συγκεκριμένο αυτό άλμπουμ, τον Οφθαλάμια, από την Σουηδία. Η Οφθαλάμια ήταν ένα ιδιαίτερο black metal συγκρότημα, λίγο πιο avant-garde το στυλ τους, αν και από αυτό το συγκρότημα πέρασαν διάφορες γνωστές μορφές, και ο John των Dissection είχε σχέση συγκεκριμένα με το συγκεκριμένο αυτό άλμπουμ, και ο Legion μετέπειτα τον Marduk, και ο, πώς λεγότανε, ο It, τον Abruptum, πώς λέγονται, από η Σουηδία. Λοιπόν, αυτό είναι και το ντεμπούτο του, νομίζω, άλμπουμ που ακούει στο όνομα A Journey in Darkness. Τους γνώρισα διαμέσου του Via Dolorosa, αλλά τις προάλλες ένας καλός φίλος, ο Μόσε, μου έδωσε και το συγκεκριμένο αυτό άλμπουμ, το ντεμπούτο των Οφθαλάμια.
Να περάσω τώρα σε ένα άλμπουμ το οποίο το ψάχνα πολύ καιρό και αυτό είναι το λεγόμενο Steel των Joy Division. Αυτό πρόκειται για ένα είδος, θα έλεγα, συλλογής και live επιπλέον, και έτσι νομίζω ότι έχω κλείσει τα περισσότερα, δηλαδή νομίζω ότι έτσι κλείνω και τις περισσότερες κυκλοφορίες, τουλάχιστον τις επίσημες που έχουν κυκλοφορήσει η Joy Division, εκτός από το δύο φυσικά full length album τους και διάφορες άλλες συλλογές. Αυτή η συλλογή μου έλειπε και τώρα έτσι συμπλήρωσα την συλλογή των Joy Division. Με τη βοήθεια του Θεού θα ήθελα να κάνω μια στιγμή κάποιο worst to best, κάποιο αφιέρωμα επάνω σε αυτούς τους ιδιαίτερους, θα λέγαμε, ηγέτες του post-punk ήχου. Να περάσω τώρα στους Σουηδούς. Σουηδοί να είναι. Νομίζω ότι είναι Σουηδοί και όχι Φιλανδοί. Κάνω λάθος, νομίζω ότι είναι Σουηδοί. Όχι, ούτε Σουηδοί ούτε Φιλανδοί. Ολλανδοί. Στους Ολλανδούς Got Dethroned, όταν δεν έχεις κοιμηθεί ένα ολόκληρο βράδυ, αυτή είναι η κατάσταση. Στους God Dethroned, με το συγκεκριμένο τους αυτό άλμπουμ που ακούει στο όνομα Bloody Blasphemy, να πούμε ότι εδώ πέρα ήταν λίγο πιο death metal, πιο παλαιό στυλ, old school death. Από ένα σημείο και μετέπειτα γίνα λίγο πιο μελωδική στο death metal τους. Αλλά πάντα είναι και αυτή μια ιδιαίτερη αγάπη στο ολλανδικό death metal. Και πάμε τώρα στους, συγγνώμη, δεν θυμάμαι από πού είναι, στους Καν, αν δεν κάνω λάθος, οι οποίοι θεωρούνται ένα είδος ένα είδος progressive rock συγκεκριμένης σκοπιάς, αυτό που λέγεται craft rock, πάνω κάτω. Οι Καν, με το συγκεκριμένο τους άλμπουμ που ακούει στο όνομα Future Days, και μην τι άλλο, έχουν και ένα είδος ambient, πρώιμης ambient μουσικής στον ήχο τους. Τώρα, μία μοντέρνα φετινή κυκλοφορία progressive metal, και μιλάω για τους Caligula's Horse, πώς διαβάζονται, με το συγκεκριμένο τους full length album που βγήκε το 2024, το φετινό τους άλμπουμ που ακούει στο όνομα Carcoal Craze, κάπως έτσι, το σκότωνο λίγο τον τίτλο. Λοιπόν, ιδιαίτερο progressive metal, πολύ θα έλεγα, δεν είναι τόσο της Dream Theater σχολής, είναι λίγο πιο μελωδικό, πιο μελό, να το πω έτσι, στα δικά μου αυτιά. Και να συνεχίσουμε ακόμα με μια progressive metal κυκλοφορία, αλλά είναι πιο παλιό, είναι του 2000 το album, νομίζω είναι του 2000, κάτι τέτοιο, του 2009. Του 2009, και μιλάω για τους Πολωνούς, νομίζω ήταν Πολωνοί, τους Riverside, με αυτή την αλμπουμάρα, πραγματικά, που ακούει στο όνομα Anno Domini, High Definition. Λοιπόν, το οποίο είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο άλμπουμ, το συγκεκριμένο, και είναι πραγματικά ό,τι το καλύτερο όσον αφορά το μοντέρνο progressive metal. Και δεν είμαι από εκείνους που είμαι ιδιαίτερος φίλος του progressive metal, περισσότερο ακούω progressive rock παρά progressive metal, αλλά ακόμα τρεις δουλειές θα παρουσιάσω εδώ. Έναν μουσικό που η μεγάλη μου κόρη επίσης τον λατρεύει, και μιλάω για τον Elton John, τον Βρετανό Elton John, και εδώ μια από τις κλασικές του πρώτες δουλειές, αυτό το άλμπουμ βγήκε το 1975, λοιπόν, το λεγόμενο ως Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy, με αυτό το πολύ ιδιαίτερο επίσης εξώφυλλο άλμπουμ του Elton John του 1975, art rock, πολύ μου θυμίζει τον Bowie, τον David Bowie εκείνης εποχής. Αυτό θα πω λέγαμε και ότι είναι ένα είδος concept, σαν ιδέα,
Ακόμα δύο δουλειές, να πάμε τώρα στον Alice Cooper με αυτή την αλμπουμάρα του, την κλασική του αλμπουμάρα που ακούει στο όνομα Welcome to my nightmare. Κάποιοι θα πούνε ότι χθες Welcome to our nightmare, αλλά όσον αφορά το τι έγινε χθες στο Ισραήλ και ότι γίνεται γενικά τώρα όλη αυτή την περίοδο και όλα αυτά τα χρόνια στο Ισραήλ, αλλά πώς το λένε, θα νικήσουμε με το καλό. Και να τελειώσω εδώ πέρα, έγινε το live επίσης στον δικό μας Achelous, τον Achelous, Epic Metal to the Core, ελληνικό Epic Metal. Δυστυχώς ακόμα δεν έχω το τελευταίο τους δίσκο, τον ψάχνω. Όμως εδώ θα αναφερθώ στο προηγούμενο τους άλμπουμ, το δεύτερο τους full length, το The Icewind Chronicles, να μην τι άλλο. Achelous, εγγύηση στο επικό ελληνικό metal χώρο και όχι μόνο. Αυτά για την ώρα. Από το Ισραήλ, από την Ιερουσαλήμ, stay metal και stay heavy.